Έχουμε μία ώρα που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα. Η αναμονή είναι 3 με 4 ώρες. Πολύ δύσκολα περνάνε από εδώ, από το τελωνείο του Προμαχώνα. Ο όγκος των οχημάτων έχει αυξηθεί. Η ταλαιπωρία είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς κατεβαίνουν για διακοπές εδώ από τα Βαλκάνια, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη με διαμέσου του Προμαχώνα, προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εδώ στο τελωνείο του Προμαχώνα λόγω της αναμονής. Πλέον έχει δοθεί εντολή να υπάρχουν και πληκτρολογήσεις όλων των που εισέρχονται από το τελωνείο του Προμαχώνα, μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία αυξάνει την καθυστέρηση με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία μεγάλη. Ο όγκος των οχημάτων τώρα αυξήθηκε ακόμη περισσότερο και λόγω και των Σέρβων, με αποτέλεσμα να έχει μπλοκάρει κυριολεκτικά η κατάσταση, καθώς είμαστε εδώ περίπου 20 λεπτά και έχουν περάσει μόνο 3 με 4 αυτοκίνητα. Είναι λοιπόν το πρόβλημα πλέον σοβαρό και οι καθυστερήσεις μεγάλες. Να σκεφτείς μόνο, Αλεξάνδρα, ότι την πρώτη μέρα από το τελωνείο του Προμαχώνα, που της άριστης καραντίνας, πέρασαν 15.000 κόσμους σύμφωνα με αυτά που μας λένε εδώ. Διπλάσια από τις αρχές από τις τελωνιακές. Μέχρι σήμερα, χθες μιλάγαμε για 2 χιλιόμετρα ώρα, σήμερα μιλάμε για 4 χιλιόμετρα ώρα, για 4 ώρες αναμονή. Έτσι, και θα αυξηθεί, ναι, Αλεξάνδρα, θα αυξηθεί η κίνηση. Εάν δεν ανοίξουν τα σύνορα από την Βόρεια Μακεδονία, η αύξηση της αναμονής και της ουράς θα είναι μεγαλύτερη, διότι όλοι οι Σέρβοι θα έρθουν να προσθεθούν σε αυτούς που θα κινηθούν μέσα στο τελωνείο Προμαχώνα, Βούλγαροι, Ρουμάνοι. Τεράστια η ταλαιπωρία για τους Σέρβους και Βούλγαρους τουρίστες που επιλέγουν την Ελλάδα, την Βόρεια Ελλάδα για τις διακοπές τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα, για την εικόνα.